Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast Άρης εδώ με σχόλια αυτή τη φορά για τον αγώνα Ολυμπιακός Μονακό που έληξε πριν από λίγο στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας, κάτω στο νεο Φάλιρο τελικό αποτέλεσμα 94-88 νίκη του Ολυμπιακού 3-2 το σκορ της σειράς και πρόκριση στο Final Four τη Σερβία στο Βελιγράδι και θα είναι σπουδαίο το βράδυ εκείνο εναντίον της ανατολού ΕΦΕΣ. Αν και φόσον σας αρέσει αυτή η φάση εδώ που γίνεται στο κανάλι, είτε με τα αθλητικά αυτά τα σχόλια που γίνονται, είτε με τις τρομακτικές ιστορίες που έχουν πάντα ενδιαφέρον, είτε με τις ε, ε, αστείες φάσεις εκεί με τα βιντεάκια, τα καυτά βιντεάκια, τη μουσική που είναι αφόρμη, τη χήμα, εδώ έχω χάσει τα λόγια μου από τη χαρά μου, είτε οτιδήποτε άλλο ανεβαίνει. Μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι να πατήσετε με το καλό εφόσον κάνετε την εγγραφή για να ενημερώνεστε για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ των προτέρων. Το εκτιμώ. Υπό τα βλέμματα σπουδαίων ανθρώπων, όπως ο Kevin Durant, ο Βασίλης Πανούλης, αλλά και η ηθοποιός η Emma Stone, η 34χρονη... Αμερικανίδα που είναι και βραβευμένη με βραβείο Oscar. Να τα λέμε αυτά. Έγινε αυτός ο αγώνας. Στο τέλος βέβαια πάθανε ένα πολιτισμικό σοκ. Ο Kevin Durant αλλά και η Emma Stone με αυτό που είδανε. Εντάξει, το έχω πάθει και εγώ εδώ πέρα στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Η φάση ε, δεν είναι μόνο ο ήλιος και η φάση αυτή με τα νησιά. Έχει και τέτοια φάση. Ο Παδηλίκ και αυτά, χαμός. Φανατισμός εκεί, δεν υπάρχουν αυτά σε τέτοιε χώρε, α πούμε, οργανωμένε κτλ. Υπάρχουν εδώ. Εντάξει, δεν μπορούσε να λήξει ο αγώνα από τη χαρά. Εντάξει, το κατάλαβαν οι αντίπαλοι, αφήσαν να κυλήσει το χρονόμετρο. Εξάλλου ήταν απόσταση 6 πόντων. Ο Ολυμπιακό είχε ήδη νικήσει. Μεγάλη μαγιά του Mike James, ο οποίο αγκάλιασε τον Walkup, και στην ουσία παραδέχτηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια φυσικά στην ομάδα του Ολυμπιακού που μα έδωσε αυτή τη χαρά. Σε όλο τον κόσμο, Μία χαρά από το ποδόσφαιρο και μία από το μπάσκετμπολ μέσα σε μια μέρα. Αυτά είναι. Τι πιο μάγικο και τι πιο ωραίο. Το να είσαι ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι και το τι εκτιλήθηκε, η Μονακό ζόρισε τον Ολυμπιακό αρκετά με το ταλέντο της, γιατί είπαμε, έπαιζε το basketball IQ και το οργανωμένο γενικά basketball του Ολυμπιακού, το ισορροπημένο μπάσκετμπολ του Ολυμπιακού, εναντίον του πιο άναρχου και ταλαντούχου, αλλά και πρικισμένου έτσι, αθλητικού μπάσκετμπολ τη ομάδα τη Μονακό, που παίζει ένα αμερικάνικο στυλ. Βέβαια δεν έχει παίχτε επίπεδου NBA για βασικού σε αυτά κτλ., αλλά έχει παίχτε που θα παίζαν στον πάγκο ομάδων NBA, όπω ο Mike James, όπω φυσικά ο Dwayne Bacon. Ακόμη και ο Paris Lee είναι εξαιρετικός. Το κομβικό σημείο του αγώνα ήταν όταν αποβλήθηκε ο Paris Lee. Λίγα λεπτά πριν λήξει ο αγώνα, νομίζω 6 λεπτά. Δεν τα λε και λίγα. Ναι, 6 λεπτά πρέπει να ήταν, από ό,τι θυμάμαι. Με 5 φάουλτ, έτσι. Είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ το Σλούκα. Με το που βγήκε, εντάξει, λέω μέσα μου, τελείωσε, του έχουμε πάρει. Και έτσι έγινε. Εντάξει, τι κάνει μια ονιά στα κεραμίδια, η φάση. Πάντα πάρουμε όμω με τη σειρά τα πράγματα με τα rosters να ξεκινήσω των δύο ομάδων που τα θυμάμαι. Ο γηπεδούχο Ολυμπιακό. Tyler Ντόρση ξεκίνησε πεντάδα βασική φυσικά. Μουσταφά Φόλ, Κώστα Παπανικολάου, Σάσα Βεζέγκοφ και Τάμα Βόκαπ. Για τη Μονακό, Μάικ James, Μωτιέ Γιούνα, Ουαταρά, Τάμα και Βέστερμαν. Στον πάγκο του Ολυμπιακού ήταν ο Λιβιό Ζανσάρλ, ο Λαρετζάκης, ο Λούτζη, ο Μάρτιν, ο Μεκίσεκ, ο Πρίντεζη και ο Σλούκα. Για του Γάλλου ήταν ο Άτζουσιτ, ο Ντουέιν Μπέικεν, ο Μπουτσιελέ, ο Φαγέ, ο Χολ, ο Πέρα Λί και ο Αυστραλό ο Μόρουμ. Ο Ολυμπιακό ξεκίνησε το παιχνίδι δείχνοντα ότι θα παίξει ένα έξυπνο μπάσκετμπολ. Να σερβίρει τώρα απίστευτα ο γίγαντας ο Φόλ, τον 2-18 να πούμε, στον Παπα-Νικολάου. Να συνδυάζεται, Ωραία plays αυτά στην αρχή. Πολύ νευρικότητα και οι δύο ομάδε. Βέβαια, όσο περνούσε η ώρα, τόσο και ανέβαινε η Μονακό. Ο Ολυμπιακό είχε πάθει μια καθίζηση. Δεν μπορούσε να σκοράρει. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Όμω μετά πήρε μπρο όταν έπρεπε. Στην τέταρτη περίοδο, όπω είχε κάνει στον τελικό κυπέλο με τον Παναθναϊκό. Που ήταν μετριότατο έω κακό όλη τη διάρκεια του αγώνα και στην τέταρτη περίοδο σοβάρεψε και του πήρε τα φάρδουλα. Λοιπόν, έβαλε και κάνα δύο τρίποντα αυτό ο Μωτιαγιούνα, ο Λιθουανό, αυτό ο βετεράνο. Ξεπεσμένο, ο χειρότερο παίχτη τη ομάδα αυτή είναι. Και τον έχουν βασικό πεντάρι. Δεν ήταν και ότι καλύτερο αυτό, σαν σημάδι. Δηλαδή, σαν σου λέει, θα δυσκολευτεί απόψε. Άμα τρώ δύο τρίποντα από αυτό το πράγμα. Τέλο πάντων. Ο Μάικ Τζέιμ έκανε drive μπροστά στο Βεζέκοφ Τρομερό ταλέντο, ο Αμερικάνο έτσι. Τώρα το ότι έχει παίξει τον Παναθηναϊκό, τι σημασία έχει. Σημασία έχει να λέγεται αλήθεια. Έτσι. Εγώ γουστάρω να λέω την αλήθεια και μόνο. Ό,τι βλέπω δηλαδή. Άλλο θα πει κάτι άλλο. Ξέρω εγώ. Και κακώ αποδοκιμάστηκε ο Ντουραντ, έτσι. Τι να λέμε τώρα. Μιλάμε για μεγάλο παίχτη. Εντάξει. Εγώ θα τον υποστηρίξω λόγω πατρίδα, αλλά ε, οποιοδήποτε αγαπάει τον μπάσκετμπολ δεν μπορεί να μην υποστηρίξει τον Κέβιν ε, Ντουραντ και να μην τον σεβαστεί. Δεν είναι δυνατόν. Είναι η ιεροσυλία, πώ το λένε. Εντάξει. Σαν να αγαπά την πυγμαχία και να βρίζει το Mike Tyson, ξέρω εγώ, ή το Mohammed Ali. Έλα τώρα. Ή τον Floyd Mayweather Jr. Για μένα ο Dorsey πρέπει να ανέβει, δηλαδή να γίνει πιο εύστοχο όπω ήταν πριν από λίγου μήνε, γιατί δεν θέλουμε να στοιχήσει αυτό στην ομάδα στον ημιτελικό με του Τούρκου. Σίγουρα πήρε πολλέ προσπάθειε για να βάλει ό,τι πόντου έβαλε, έτσι, βέβαια το άλλαξε λίγο προς το. προς το μέσα του αγώνα, α πούμε, με το που έκατσε πάγκο, του Πομπαρτζόκα να κάνει μπασίματα, του βγήκε. Πρέπει να γίνει πιο εύστοχο στα τρίποντα. Απλώ. Το κάνει αυτό ο Walkup, βέβαια, ευτυχώ. Και ο Μακέσεκ ήταν άλλο πράγμα. Παθιασμένο. Εκεί που ο Ολυμπιακό κόλλησε, ήταν παρόνο, δήλωσε μάλλον παρόν ο Μακέσεκ. Το Game 4 στη Γαλλία το χάσε ο Ολυμπιακό λόγω του Ντόρση. Έτσι. Αν ήταν λίγο πιο εύστοχο, δεν υπήρχε περίπτωση να έχανε. Να τα λέμε αυτά. Είχε ένα στα 7 τεσ... τρίποντα, θυμάμαι. Ναι, τέλο πάντων. Ο Σλούκα δεν μάρκαρε καλά τον Πέρεντ Λί. Εντάξει, δεν είναι η άμυνα και το φόρτε του, του Κώστα. Τον τιμώρησε ο Αμερικανό με τρίποντα. Μακρινά. κακό του τα δυνατά τρίποντα. Πάλι ο Μπέικεν έκανε βία και αντιαθλητικά φάουλ πάνω στον ε, Παπα-Νικολάου Ο Παπανικό έπαιζε με τα νεύρα του. Εντάξει αλλά με ωραίο τρόπο, παίζοντα τον άμυνα, έτσι, όχι τίποτα άλλο. Δεν του έλεγε κάτι. Είδανε και replay οι διαιτητέ, έδωσε ένα απλό φάουλο, τι να είναι. Είπαμε, σπρώχνουν τι πλούσιε ομάδε οι διαιτητέ του Euroleague. Και τι ομάδε γενικά από μεγάλε ευρωπαϊκέ χώρε. Και α είναι η λιλιπούτια που λένε, η μονακό, πώ το λένε, νεοφώτιστη να πούμε. Από την αρχή τη σεζόν έτσι το πάνε το πράγμα. Εντάξει, τώρα θα δούμε και στο Βελιγράδι. Όπου θα βράζει και εκεί το, και, το, και εκεί το γήπεδο, γιατί έχουν μια φιλία οι οπαδοί. Εντάξει, εγώ είμαι έξω από αυτά, γιατί αυτοί μπλέκουν και με πολιτικά και δεν τα γουστάω αυτά. Οπότε είμαι εκτό φυσικά από αυτά. Εδώ είπαμε είμαι στε φύλαθλοι, όχι οπαδοί. Όποιο είναι οπαδό, ακούσει κάτι άλλο. Να ακούσει οπαδό, ξέρω εγώ. Από και εγώ ακούω οπαδό, αλλά γελάω. Έτσι, εννοείται. Κάνω χαβαλέ. Εδώ μιλάμε σοβαρά, λοιπόν. Παπα-Νικολάου έδεσε λοιπόν χειροπόδαρα, μάλλον, <laughs> τον Μπέικεν το Dwayne Bacon. Uh, του έχωσε και μια εντυπωσιακή τάπα σε ένα layup που πήγε να κάνει, να επιχειρήσει. Ο Σλούκα πολλά λάθη. 11-13 είχε λήξει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με δύο πόντου οι Γάλλοι. Στη δεύτερη περίοδο έκανε την εμφάνισή του Χασάν Μάρτιν για πρώτη φορά στη σειρά αυτή, δηλαδή στα playoffs τη Euroleague. Άρχισαν να βάζουν οι παίχτε του Μονακό τυχερά καλάθια. Ορειβασίε που λέγαμε πιτσιρικάδε. Καλάθια και fouls, που δεν ταξίζανε τέλο πάντων, αλλά μπαίνανε παρόλα αυτά με τρομερή τύχη. Η συνεργασία Σλούκα με το διόσκουρό του, το Μάρτιν, α το πούμε και δυόσκουρο, ναι, ότι είναι δυόσκουρο, ξέρει. Είχε λείψει από τον Ολυμπιακό. Απόψε το είχαν αυτό, το κάνανε σε μια φάση, εντάξει. Καλάθηκε φάο, έβαλε ο Νεοϊορκέζο ο δικό μου Μάρτιν, που είναι και ο Άντρο Σάιτ Πεντάρη. Ήταν λάθο το να δίνουν στον Λί τα τρίποντα, Εντάξει, δεν είναι Mike James, αλλά το έχει και αυτό. Ο Hall δυσκόλευε τον Μάρτιν επειδή του ρίχνει και μερικά εκατοστά. Είναι και δυνατό πολύ ο Hall. Όχι ότι δεν είναι δυνατό ο Μάρτιν, αλλά εντάξει. Ο, ο Σλούκα έχανε jump shots από μέση απόσταση. Αντί να είναι clutch εκεί, τέλο πάντων. Ο Γουαταρά θόρυβα έβαζα τα τριμποντάκια του. Πολύ εύστοχο. Νομίζω ένα έχασε μόνο. Και με το που το έχασε αυτό δεν ξαναβάρεσε τριμποντό. Εντάξει. Ήταν τρομερό αυτό. Ενώ είχε νομίζω 5 στα 5, νομίζω μετά με το έκτο το έχασε, δεν ξαναβάρεσε μετά. Ό,τι να είναι. Εντάξει, πρόβλημά του. Ο Μακέσεκ έκανε πράγματα και θάματα, ξαναλέω. Τρίποντα, μπασίματα, κλασικά. Γενικά ήταν και οι δύο ομάδε εύστοχε στι βολέ το πρώτο ημίχρονο, ολόκληρο. Και στην πρώτη και στη δεύτερη περίοδο. Τρίποντα, ο Λομόναχο έχασε τρίποντο πρίντεζη και γι' αυτό δεν τον έβαλε και πάρα πολύ ο Μπαρτζόκα στον αγώνα και καλά έκανε. Ε, ναι, δεν ήτανε τώρα. Τι να παίξει άμυνα, δεν μπορεί να παίξει. Τέλο πάντων, άλλη φορά, μα έχει και καλό φεγγάρι, θα δούμε. Η Μονακό είχε ξεφύγει και με 10 στη δεύτερη περίοδο. Λόγω κακή άμυνα του Ολυμπιακού, των παικτών. Και λόγω το ότι επιθετικά μόνο ο Μακέσεκ είχε δηλώσει παρόν. Άρχισε τα καλά τα drives ο Ντόρση, αφού έκατσε για αρκετή ώρα στον πάγκο και πήρε εντολή από τον Μπαρτζόκα, ξαναλέω, να χτυπάει έτσι του αντιπάλου αντί για τα τρύποντα που δεν τον θέλανε. Ο Ουαταρά λοιπόν ήταν η πλήγη του Ολυμπιακού με τα τρύποντα του και έτσι το, το, ημίχρονο είχε λήξει νομίζω 41-48. Εφτά πόντου μπροστά ήταν η οι... Γάλλοι. η ομάδα, η Μονεγάσκη, πώς σου λένε, από την Νότια Γαλλία. Από το Monte Carlo. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Um στην τρίτη περίοδο ο Βαταρά συνέχιζε τα δικά του με τα τρίποντα, λάνθαστο και δεν έχει ξανακάνει τέτοιο παιχνίδι στην καριέρα του. Απόψε βρήκε. Κι όμω βρήκε απόψε. Ρεκόρ καριέρα λοιπόν. Ο Ντόρση αντιθέτω συνέχιζε να χάνει τα τρίποντα. Φουριόζο είχε μπει στην τρίτη περίοδο ο Τζέιμ. Θυμάμαι στην αρχή. Έβαλε τον Ντόρση επάνω του ο Μπαρτζόκα τον παίξει άμενο και όχι το Walkup. Και γι' αυτό ο Mike Τζέιμ. Ο walk -up ήταν εύστοχο και στα τρίποντα τρομερό πραγματικά. Πολύ ισορροπημένο. Κάνει τα καλύτερα παιχνίδια τη καριέρα του τύπο στα 29 του. Μπράβο ρε μάγκα, πραγματικά από το Texas. What's up. Ε, εκπληκτική άμυνα. Άρχισε ο Ολυμπιακό να χάνει βολέ στην τρίτη περίοδο και του τυχήσαν αυτά. Τέλο πάντων, 66-70 έληξε η τρίτη περίοδο με buzzer beater και δύο παίχτε ψηλότερου επάνω του ο Mike James. Ενώ ήταν 66-67, με ένα πόντο δηλαδή μπροστά ήταν. Στο τέταρτο και κρισιμότερο δεκάλεπτο, το quarter, ξεκίνησε με τρίποντο κεφάλαιο Σάσα Βεζέγκοφ. Ό,τι έπρεπε για τον Ολυμπιακό, ό,τι χρειαζόταν. Οι παίχτε τη Μονακό δεν χάνανε με τίποτα τι βολέ. Έδωσε ο Λαμόνικα, ο γνωστό διαιτητή, παρατραβηγμένο φάουλ πάνω σε προσπάθεια για τρίποντο του Τζέιμ. Έχαναν κρίσιμα rebounds οι παίχτε του Ολυμπιακού λόγω τη απουσία του Μουσταφά Φόλ. Έξι λεπτά πριν το τέλο του αγώνα αποβλήθηκε με πέντε φάουλ, όπω είπαμε στην αρχή, ο Πέρσλι, Σημαντικό αυτό για τον Ολυμπιακό υπέρ μας. Ο Σλούκα που έχει τις βολές γενικά έχασε μια κρίσιμη στο καπάκι. Ο Λί τον βασάνιζε όσο έπαιζε. Τέλος πάντων. Μετά μπήκε ο Φόου και η κατάσταση άλλαξε. Γύρω στα τέσσερα λεπτά πριν λήξει ο αγώνας. Μετά δύο λεπτά πριν λήξει θυμάμαι ο Κώστας ο Σλούκας έβαλε ένα ωραίο τρίποντο κρίσιμο. Αλλά στο καπάκι απάντησε ο Τζέιμς. Και υποπίεση κιόλας. Μετά ο Φω κυνηγούσε τον James μέχρι και στην περιφέρεια. Απίστευτο. Και αντί να τον καλύψουν οι άλλοι κοντά στο καλάθι, ο Βεζέγκοφ και ο παπα αυτοί. Εντάξει, ψηλό. Ψιλο... ρε παιδί μου. Τέλο πάντων. Ευτυχώ δεν μα τύχησε. Ένα λεπτό πριν τη λήξη έβαλε τρίποντο ο Ντόρση που σφράγισε και την νίκη. Και αυτό ήταν για απόψε. Συγχαρητήρια και πάλι στους προέδρους, τα αδέρφια, φυσικά στους παίχτες, τον προπονητή, τον Γιώργαρο, τον Μπαρτζόκα, να είναι καλά και ας βρίζει, δεν πειράζει και εμείς βρίζουμε, τι να κάνουμε. Το θέμα είναι μέσα σου τι κάνεις και πώς φέρεσαι και πώς ξηγέσαι. Αυτά λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους για την ακρόαση, να είστε καλά, δίνω ραντεβού στη Σερβία. Χαιρετώ!